Για την Άνση Βαρσαμίδη η μέρα ξεκινά νωρίς, συχνά πριν καν χαράξει. Εγώ σηκώνομαι πιο νωρίς βέβαια από όλους. Δηλαδή? Και έρχομαι πρώτη στο χωράφι. Τι ώρα είναι αυτό? 6:30. 6:30 ώρα στο χωράφι. Ναι, ναι. Τα παιδιά? Τα παιδιά μένουν σπίτι με τον μπαμπά, τα ετοιμάζει, τα πάει σχολείο. Στα 34 της χρόνια και έχοντας ήδη στο ενεργητικό της 15 ολόκληρα χρόνια αγροτικής ζωής, κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Καλλιεργεί τη γη και ως νέα μεν εμπειριδέα αγρότησα οι δουλειές στο θερμοκήπιο μοιάζουν πλέον παιχνίδι. Αποστρόφιγμα, καθάρισμα, όταν φτάσει η ώρα να κόψουμε, τζουγκράνισμα, τα πάντα, τα πάντα. Ψήκασμα, Ψήκασμα, όλα. Δύσκολες? Όχι. Παιχνίδι. Παιχνίδι, πραγματικά. Είναι υποχρέωση, παιδιά, μαγείρεμα, σίδερο, ρούχα, γενικά. Να μην σταματώ όλη μέρα. Μαζί στις δουλειές του θερμοκηπίου, στις υποχρεώσεις του σπιτιού και την ανατροφή των δύο κοριτσιών τους. Η Νάνση είναι μια εργαζόμενη μητέρα και σύζυγος, μια αγρότισσα στην πλέον σύγχρονη μορφή που καταφέρνει στο καθημερινό βαρύ της πρόγραμμα, με την καλλιέργεια της γης σε πρώτο πλάνο, να χωρά τα πάντα, εξηγώντας πως η κακουχία και οι στερήσεις του παρελθόντος ανήκουν στο παρελθόν. Τελείως διαφορετικά τα χρόνια. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα είναι πιο εύκολα. Τα μηχανήματα ποτίσματος, με το ίντερνετ. Τα κάνεις τώρα μέσα στο ίντερνετ όλα. Αν γύριζε το χρόνο πίσω, την ίδια δουλειά θα επέλεγε και πάλι, λέει χωρίς δεύτερη σκέψη η νεαρή αγρότισσα που καμαρώνει ακούγοντας την 9χρονη κόρη της να λέει πως θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια της. Την ξέρουν τη δουλειά, έχουν μεγαλώσει εδώ μέσα. Από μερών είναι εδώ μέσα. Από ημερών μαζί μου. Είναι τυχερότητα τη δουλειά, έτσι. Τους αρέσει. Ειδικά η πιο μικρή θέλει να την κάνει. Θέλει να τελειώσει σχολείο, να έρθει εδώ.